Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, φίλοι και φίλες, με αποτροπιασμό καταδικάζουμε την δολοφονία δύο νέων ανθρώπων έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός άλλου νέου ανθρώπου. Η δημοκρατία και η νομιμότητα θα σταθούν απέναντι σε τέτοια φαινόμενα που θέλουν να επιβάλλουν τον φαύλο κύκλο της βίας και του αίματος αλλά και της αποστατεροποίησης. Οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατίας, οι δημοκρατικοί πολίτες, όλοι μαζί εναντίον της βίας και του εξτρεμισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα βρίσκεται πάλι σε μια δύσκολη φάση παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις που θα έπαιρναν πίσω τη χαμένη ευμάρεια της πρώτου έτους 2009 κατάστασης. Η προσήλωσή μας στην πολιτική σταθερότητα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Επίσης, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η προσήλωσή μας στον στόχο αυτή η σταθερότητα να μην ισοδυναμεί με περαιτέρω υποβάθμιση της κοινωνίας. Από την ημέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, της αποχώρησής μας από την κυβέρνηση, έχουν περάσει περίπου 4 μήνες. Στη διάρκεια αυτή αποδείχθηκε πως η επαισιοδοξία που επιχειρήθηκε να καλλιεργηθεί για την πορεία της χώρας ήταν αβάσιμη, τεχνική και υπάκουε σε κομματικές και επικοινωνιακές στοχεύσεις. Η καλλιέργεια της ψευδέστησης ότι επίκειται ταχύτατη ανάκαμψη οδήγησε στην αυτοπαγίδευση της κυβέρνησης και οι δανειστές εταίροι επιμένουν στη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με την συνεχή λήψη μέτρων. Χαρακτηριστικό ζήτημα η υπερφορολόγηση των ακινήτων. Για γνωστούς ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους σχεδόν ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα είχε και έχει ακίνητη περιουσία. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να λάβει υπόψη της αυτή την παράμετρο. Εμείς, η Δημοκρατική Ευκαιρία, κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον ενιαίο χώρο ακινήτων. Επιγραμματικά μόνο θα πω πως πρέπει να αφορά στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και να έχει ισχυρή προοδευτικότητα. Να είναι φόρος ακίνητης περιουσίας και όχι φόρος επί του μεμονωμένου ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι η κλιμάκωσή του πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την αντικειμενική αξία. Επιπλέον, να έχει αφορολόγητο όριο για να προστατευτεί η μικρή ιδιοκτησία και η πρώτη κατοικία. Τέλος, να εξαιρεί τους ανέργους και τα άτομα που είναι στο όριο της πτώχειας. Είναι προτάσεις κοινωνικής συνέστησης και πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ας είμαστε βέβαιοι, οι συνέπειες από την εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου θα είναι μεγάλες. Η κυβέρνηση δηλώνει, κάτω από το βάρος της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, ότι δεν θα δεχθεί τη λήψη νέων μέτρων. Όμως ο Υπουργός Οικονομικών διαφορετικά δηλώνει, λέγοντας πως είναι αδύνατο να υποστηρίξει επαρκώς και αποθέσεις ρεαλιστικές στη φράση «όχι άλλα μέτρα». Η κοινωνία όμως δεν αντέχει άλλα μέτρα. Η οικονομία δεν αντέχει άλλα μέτρα. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να δεχθεί κανένα νέο μέτρο, οριζόντιο ή κάθετο, άμεσο ή έμεσο, που θα επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία και την κοινωνία, αναπαράγοντας την κρίση. Στο όνομα διαρθρωτικών μέτρων δεν πρέπει να υπάρξουν οι λεγόμενες κρυφές επιβαρύνσεις που θα μειώσουν πάλι τα εισοδήματα. Η δικαιολογία της τελευταίας φοράς, η δικαιολογία της τελευταίας στιγμής έχει εξαντλήσει την πιστικότητά της. Οι όποιες παρεμβάσεις απαιτηθούν μπορούν και πρέπει να αφορούν τον περαιτέρω εξορθολογισμό των δαπανών με καταπολέμηση της διαφθοράς, εγκατάσταση ενιαίων συστημάτων προμηθειών, αύξηση εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και ευνοϊκό τρόπο ρύθμισης των ασφαλιστικών φορολογικών οφειλών, ώστε να διευκολυνθεί η ρύθμισή τους και εν τέλει η εισπραξή τους. Ταυτόχρονα, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συνολική πολιτική διαπραγμάτευση και διεκδίκηση μιας συνολικής λύσης του ελληνικού ζητήματος. Κύριοι στόχοι αυτής της διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι κανένα νέο επιβαρυντικό μέτρο. Αντιθέτως, λήψη μέτρων που θα υποβοηθούν την αντιμετώπιση της ύφεσης και την ανάκαμψη. Ουσιαστική μείωση του χρέους και των επιβαρύσεών. Πράξη που θα συμβάλλει και στη μείωση του χρηματοδοτικού κενού και στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης. Ενίσχυση με ένα ισχυρό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η συντεταγμένη πορεία της χώρας εκτός μνημονίου είναι ο δικός μας πολιτικός στόχος. Μπορεί και πρέπει να αλλάξει το συμφωνηθέν πλαίσιο. Αρνητικές επιλογές που έγιναν οδηγούν στην αναπαραγωγή της κρίσης με κοινωνική πόλωση και διευρύνουν την ψαλίδα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, ενώ ταυτόχρονα συρρυκνώνεται και η μεσαία τάξη και μάλιστα ραγδαία. Η χώρα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί και να πετύχει μια νέα ολοκληρωμένη συμφωνία με τους εταίρους, ώστε να αντικατασταθεί το μνημόνιο με ένα σύμφωνο ανάπτυξης με οικονομική δημοκρατία, με απασχόληση και με κοινωνική συνοχή. Προχωρήσαμε, φίλοι και φίλες, σε μια σημαντική πρωτοβουλία, καταθέτοντας πρόταση νόμου για την απλή αναλογική με την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Η πολιτική πραγματικότητα βρίσκεται μακριά από την λογική του γνωστού, του παραδοσιακού δικοματισμού. Χαρακτηρίζεται πλέον από έντονη κινητικότητα του εκλογικού σώματος, που οδηγεί σε συνεχή αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία είναι εντελώς αντίστοιχη με τα σημερινά δεδομένα. Απαιτείται η γνήσια καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων με βάση την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου, η οποία στις σημερινές συνθήκες είναι η μόνη που μπορεί να δώσει μια νέα δημοκρατική νομιμοποίηση στο πολιτικό σύστημα, προκειμένου αυτό να διαμορφώσει με προγραμματικές συγκλήσεις, με προγραμματικές συμφωνίες, την υπέρβαση της ολόκληρης κρίσης που πλήττει τόσο το ίδιο όσο και την κοινωνία μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προχωρούμε στην συγκρότηση του προοδευτικού πόλου. Υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές, ώστε αυτό το εγχείρημα να ευοδοθεί και να δώσει καρπούς. Δεν είναι ένα εγχείρημα αποκομμένο από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Δεν είναι ένα εγχείρημα κομματικά αυτοαναφορικό. Ούτε στόχο έχει την οποιαδήποτε κομματική αναπαραγωγή. Είναι μια υπόθεση άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της χώρας. Είναι μια υπόθεση που αφορά, που πρέπει να αφορά, τόσο το παρόν, όπου αποδεδειγμένα φαίνεται πως οι δύο κυρίαρχες πολιτικές προτάσεις της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης αδυνατούν να δώσουν διέξοδο, όσο όμως άλλο τόσο πρέπει να αφορά και στο μέλλον αυτού του τόπου. Και είναι λάθος. Είναι λάθος να νομίζει κανείς και να πιστεύει ότι ο προοδευτικός πόλος μπορεί να συγκροτηθεί χωρίς να παίρνει υπόψη τα σημερινά, τα παρόντα. Είναι λάθος να εκτιμά κανείς ότι μπορεί να συσταθεί προοδευτικός πόλος που δεν θα δίνει μάχες στο παρόν, σήμερα, που κρίνονται πολλές παράμετροι του μέλλοντος. Είναι λάθος να εκτιμά κανείς πως μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης μπορεί να σταθεί ως μια απλή συζήτηση για μελλοντικά μονοσχέδια, χωρίς να παίρνει σήμερα ξεκάθαρες θέσεις. Η αποδοχή της συνεχιζόμενης υποβάθμισης ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων σήμερα δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Η καταβαράθμωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων σήμερα δεν είναι η δική μας πρόταση.
Η πρότασή μας απευθύνεται, φίλοι και φίλες, στις δυνάμεις που συμφωνούν, που διαφωνούν με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και συμφωνούν με αυτά τα οποία εμείς λέμε, αλλά και με τον λαϊκισμό που διαφωνούν του ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκουν να προωθήσουν μια εναλλακτική πρόταση. Σε αυτό το προσκλητήριο θέση έχουν όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και του δημοκρατικού κέντρου. Η πρόταση δεν αφορά μόνο όσους αναφέρονται στο δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά και σε όλους όσοι θέλουν να αντιπαρατεθούν στη συρρήκνωση της δημοκρατίας με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική έννοια. Είναι μια πρόταση ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά ταυτόχρονα με ορισμένα, με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Στόχος μας είναι η συγκρότηση της ευρείας, προοδευτικής, δημοκρατικής και μεταρρυθμιστικής συμπαράταξης. Όλοι όσοι θέλουν να αντιπαρατεθούν στη συρρήκνωση της δημοκρατίας με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική έννοια, όλοι όσοι συμφωνούν σε ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση με δημοκρατία και κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η δυνητική μας σύμμαχη. Όλοι όσοι απαιτούν ανανεωμένο κράτος πρόνοιας, επαναθεμελίωση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όσοι στοχεύουν σε μια ανοιχτή κοινωνία αλληλεγγύης, όσοι έχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές θέσεις και διεκδικήσεις, όσοι δεν αποδέχονται την συντηρητικοποίηση και την οπισθοδρόμηση της ελληνικής κοινωνίας, είναι η δυνητική μας σύμμαχη. Και βέβαια, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο τρίτος πόλος δεν μπορεί και δεν θα γίνει, δεν πρέπει να γίνει συνιστόσα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Δεν μπορεί να συνενεί στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, συντηρητικές κυβερνητικές πολιτικές. Ο τρίτος πόλος, θα το επαναλάβω, ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός ή δεν θα υπάρξει. Αυτά τα ζητήματα στην πορεία μας προς το συνέδριο θα συζητηθούν με σαφή, καθαρό, φανερό τρόπο και συντροφική αλληλεγγύη. Δημοκρατική Αριστερά, το κόμμα μας είναι κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό, πλουραλιστικό και έτσι θα γίνει. Το συνέδριό μας θα γίνει σταθμός ανασύνταξης του κόμματος. Μπορούμε και πρέπει να πιστέψουμε, στις δυνάμεις μας. Μπορούμε και πρέπει να διαφυλάξουμε την αριστερή και προοδευτική ταυτότητά μας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Φίλοι και φίλες, γνωρίζουμε τις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας. Εντοπίζουμε το αυθεντικό αίτημα της κοινωνίας για εναλλακτικές λύσεις. Λύσεις προς μια ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε δύναμη αριστερή, δύναμη προοδευτική. Έχουμε την δική μας πολιτική πρόταση για την χώρα. Στην πορεία μας προς το συνέδριο συζητάμε με την κοινωνία. Δεν ομφαλοσκοπούμε. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας. Επικαιροποιούμε τις θέσεις μας. Το συνέδριό μας είναι το δυναμικό γεγονός για την ενίσχυση του κόμματός μας και για την δυναμική παρουσία στη ζωή του τόπου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Δημοκρατική Αριστερά έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Το κόμμα μας δεν δημιουργήθηκε με στενούς ορίζοντες. Δεν ρευστοποιείται και δεν διαχέεται. Συνομιλεί, συνεργάζεται, συμπράττει. Είναι ο εμβριουργός για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με δημοκρατία και κοινωνική συνοχή. Αυτό ας υπηρετήσουμε όλες και όλοι. Σας ευχαριστώ.